τα σπαργάνα για το Χριστό. Έλατε όλες σας εδώ, τα σπαργάνα να φτιάξουμε και το Χριστό να αλλάξουμε. Να πάμε να γυρίσουμε και βαγιά να σκορπίσουμε, να βρούμε Χριστό. Έλατε όλες σας εδώ, τα σπαργάνα να φτιάξουμε και το Χριστό να αλλάξουμε. Κοιμάτε στα τριάντα φύλλα, γεννιέτε με στα λουλούδα, γεννιέτε με στα λουλούδα, κοιμάτε στα τριάντα φύλλα. Τα σπαργάνα για το Χριστό, έλατε όλες σας εδώ. Τα σπαργάνα να φτιάξουμε και το Χριστό να αλλάξουμε. Μπράβο, δεν μπορώ, ευχαριστώ πολύ. Μια ταλαιπωρία πολλών ημερών μέσα στον χρόνο, φτάσαμε στη σημερινή εορτή της γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η γέννηση του Χριστού είναι ένα μοναδικό γεγονός στην ιστορία που έχει τρεις διαστάσεις. Είναι το ιστορικό μέρος, το θεολογικό μέρος και το συναισθηματικό μέρος και το σωτηριώδες. Στην ιστορία είναι αναμφισβήτητο ότι ο Χριστός γεννήθηκε, όπως μαρτυρούν οι πηγές, όταν αυτοκράτορας της Ρώμης ήταν ο Αύγουστος Κέσαρ και βασιλιάς της Ιουδαίας ο Ηρώδης ο Μέγας. Και λέει το Ευαγγέλιο, «Εν ημέρες Ηρώδου του βασιλέως εγεννήθη ο Χριστός εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας». Κι έτσι ο άναρχος Θεός άρχεται. Ο απερίγραπτος Θεός περιγράφεται και ο αχώρητος παντί εχωρήθη εν γαστρή της Παρθένου Μαρίας. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα που συμβαίνει στην ιστορία σε συγκεκριμένο χρόνο, σε ορισμένο τόπο, ενώπιον προσώπων τα οποία μαρτυρούν το γεγονός. Και όπως είπα, τα ιστορικά πρόσωπα είναι ο Αύγουστος Κέσαρ, ο Ηρώδης ο Βασιλεύς, οι ποιμένες της Βηθλεέμ και οι μάγοι που οδηπορούν από την Ανατολή και βεβαιώνουν το γεγονός που βρίσκουν τον Χριστό όταν ήρθαν στη Βηθλεέμ και έβρον το πεδίο, λέει, και προσεκίνησαν αυτό και ανοίξαντε στους θησαυρούς αυτών, έδωσαν τα δώρα τους, χρυσόν και Λίβανον και Σμύρναν, το ιστορικό μέρος. Πάμε έμετα στο δογματικό και θεολογικό, το οποίο είναι το θαύμα που στον πεπερασμένο νου μας
τον ανθρώπινο, δεν είναι δυνατόν να χωρέσει και να ερμηνευτεί. Γι' αυτό, όπως απορεί ο υμνογράφος, απορούμε και εμείς οι άνθρωποι γενικά και επαναλαμβάνουμε τα λόγια του υμνογράφου. Και λέμε, ο αχώρητος παντή, πώς εχωρήθη εν γαστρή, ο εγκόλπης του πατρός, πώς εν αγκάλες της μητρός. Και καταλήγει ο υμνογράφος, πάντα όσοι θέλησαν ο Κύριος επίησαν. Αυτό είναι το θαύμα της θεολογικής γλώσσης που εμείς δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε. Αλλά θα το κατανοήσουμε και θα το βιώσουμε, όπως πάλι μας οδηγεί ο υμνογράφος που μας λέει «Πεφανέρωτε δε τα θαύματα της προσκυνούσιν εν πίστη των μυστήριων». Η πίστη λοιπόν είναι η δύναμη σε εκείνη που θα μας κάνει να κατανοήσουμε και να βιώσουμε το θαύμα το μεγάλο της γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εις τον κόσμο. Και σαν απόρρια της γεννήσεως, αφού θα το ζήσουμε και θα το κατανοήσουμε με την πίστη μας, θα έχουμε τα σωτηριακά αποτελέσματα της αγάπης, της ειρήνης, της συναναλληλίας, της συναδελφοσύνης και θα έχει ο κόσμος τη χαρά και την ευτυχία την οποία έχει τόσο ανάγκη, αλλά όμως δεν τη βρίσκει γιατί απομακρύνεται από το Χριστό. Και θα ήθελα μαζί με τις ευχές μου να κάνω και την προτροπή μου. Να πλησιάσουμε το Χριστό, ο οποίος ήρθε για μας να μας δώσει τη χαρά και την ειρήνη. Και επομένως πρέπει να τον αναζητήσουμε. Πού? Στο σπήλαιο της Βηθλεέμ που εγεννήθη. Και όπως μας λέει ο υμνογράφος, να πράξουμε. Δεύτε είδομεν πιστή που εγεννήθη ο Χριστός. Ακολουθήσομε λοιπόν εν θα οδεύει ο αστήρ μετά των μάγων. Χρόνια πολλά.